Χαράτσι 20% σχεδιάζει η κυβέρνηση να επιβάλει στο εφάπαξ, το οποίο είναι ήδη κουρεμένο κατά 50% από το 2013, με τη δικαιολογία ότι δεν φορολογούνται ούτε οι εισφορές ούτε το ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι μετά την αποχώρησή τους. Έτσι, το εφάπαξ θα μειωθεί τελικά έως και 60% σε σχέση με τις αρχικές καταστατικές προβλέψεις. Η ρυθμίση θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο 2021, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν θα αφορά τις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης ή και όσους έχουν αιτηθεί σύνταξης. Να δούμε και για ποιους συνταξιούχους θα ισχύει αυτό, δηλαδή να δούμε αν τυχόν υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής φορολόγησης του εφάπαξ, αν θα ληφθεί υπόψη ημερομηνία υποβολής της σύνταξης ή αν θα είναι κομβική η ημερομηνία που θα λάβει το εφάπαξ ο φορολογούμενο. Μετά από τις διαδοχικές μειώσεις, ένα συνταξιούχος του Δημοσίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 35 έτη προϋπηρεσίας λαμβάνει σήμερα εφάπαξ περίπου 30.000 ευρώ. Με τη φορολόγηση της παροχής, το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί στις 24.000, θα χάσει δηλαδή πάνω από 6.000 ευρώ. Το ίδιο και υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούσε σε εφάπαξ 27.000 ευρώ. Τελικά θα εισπράξει 21.600 με απώλειες 5.400 ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα ποσά του εφάπαξ που έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση να καταβάλει έως τέλος του χρόνου. Άρα λοιπόν, επειδή είναι ξεκάθαρος ο σχεδιασμός ότι πρόκειται για φόρο εισπρακτικό μέτρο, θα πρέπει να προλάβει να εισπράξει μες στο έτος. Αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα, είναι απαράδεκτο, το καταδικάζουμε. Αλλά μη σας κάνει καμία εντύπωση, διότι η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη την πανδημία και τα ελληνοτουρκικά, θέλει να θυμώσει τον κόσμο, απαγορεύει τις συγκεντρώσεις, αντιεργατικό και αντισυνταξιωτικό νόμο και τροπολογίες περνάει. Η φορολόγηση του εφάπαξ αναμένεται να προκαλέσει και νέο κύμα φυγής στη σύνταξη από ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιδοτικό δικαίωμα αλλά συνεχίζουν να εργάζονται ώστε να διασφαλίσουν καλύτερο εισόδημα. Την ίδια ώρα κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για την καταβολή των αναδρομικών των συνταξιούχων. Τα αναδρομικά αυτά είναι ακατάσχετα τόσο έναντι του δημοσίου όσο και έναντι τρίτων δανειστών. Τα λεφτά που είναι να δώσουν για τις περικοπές είναι 4 δις. Και αυτοί θα δώσουν 1,4. Δηλαδή από τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα πάρει το 1 εκατομμύριο. Η πληρωμή των αναδρομικών μόνο των κύριων συντάξεων και όχι των επικουρικών και δώρων προκαλεί νέες αντιδράσεις στους συνταξιούχους που απαντούν με κινητοποίησεις. Μόνο με αγώνες μπορούμε να τα ξαναεπαναφέρουμε στο παλιό επίπεδο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα, δεν κερδίσαμε ποτέ από τα δικαστήρια.